Εχθές είχαμε ενημέρωση και όπως πάντα γιωμάτη μαργαριτάρια η χθεσινή ενημέρωση. Και τι δεν είπαν, ή καλύτερα και τι δεν είπαν, ξύπαν. Πρώτα ξύπαν για τα αυτοδιαγνωστικά τεστ τα οικιακά. Θέλω να θυμίσω ότι ο πολύ σοβαρός υπουργός, ο κ. Σκέρτσος, στις 12 Μαΐου είχε πει κάτι. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα νησιά μας κατά τον επόμενο 1,5 μήνα, θα εφαρμόσουμε από τις 14 Μαΐου στα ταξίδια μας προς και από τα νησιά την ελληνική εκδοχή του πράσινου πιστοποιητικού. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά μας, με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει το πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, να είναι δηλαδή πλήρως εμβολιασμένος, είτε να διαθέτει αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self test 24 ωρών, ή διαφορετικά να υπάρχει μια βεβαίωση νόσησης 2 μήνες μετά την νόσηση και έως 9 μήνες μετά την νόσηση. Πολύ σωστά το είπε. Το ξεχάσατε, 12 Μαΐου το είπε. Πολύ σωστά το είπε και το έκανε. Μετά λοιπόν από 1,5 μήνα, γιατί ήταν συνεπής στο χρόνο, τι είχαμε? Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, 5η-1η Ιουλίου σήμερα και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού κάνει ποδαρικό με καύσωνα και με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Από λεπτό σε λεπτό αρχίζει η τακτική ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας, όπου αναμένονται ανακοινώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγείται αυστηροποίηση των μετακινήσεων εντός Ελλάδας για τους μη εμβολιασμένους εν ώψη των καλοκαιρινών αδειών. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει είτε να προσκομίζουν Green Pass, δηλαδή πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή αρνητικό τεστ, PCR ή Rapid, είτε να είναι εμβολιασμένοι, ενώ οι μη εμβολιασμένοι δεν θα καλύπτονται από το self-test. Ακούσατε εσείς τι είπε για το self-test? Όχι βέβαια. Το είπε και το έκανε. Είπε για τον επόμενο 1,5 μήνα. Στον 1,5 λοιπόν μήνα οι οδηγίες άλλαξαν. Τέρματα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Τόσο χρήσιμα ήταν που πέρασε 1,5 μήνας για να φέρουν το αποτέλεσμα. Μόνο που το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που εκείνοι περίμεναν. Ή και αν δεν περίμεναν, έλεγαν ότι περίμεναν. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Γεμίσαμε με δέλτα. Την απάντηση βεβαίως την είχαν έτοιμη τα μέλη της Επιτροπής. Ο ΠΟΗ είπε ότι σε όλες τις χώρες θα επικρατήσει η Δέλτα. Θα έρθει και στη χώρα μας. Αλλά θέμα βέβαια, άλλο θέμα βέβαια, ότι μας έχει έρθει ήδη. Και έχουμε γεμίσει και το λένε σιγά σιγά. Και για να μην ακουστεί απότομα, και επειδή την πραγματική έκτηση δεν την ξέρουν, αλλά πώς να την ξέρουν, είχαμε γονιδιωματική επιτήρηση. Γινόταν με τα οικιακά τεστ αυτό, που δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Θα μου πείτε για ποια δουλειά είναι. Δουλεύουν όταν δίνονται προπληρωμένα, αφού από την επιδημοτική περίοδο μπήκαμε στην προπληρωματική περίοδο. Πώς λοιπόν να την ξέρουν την έκταση τα μέλη της Επιτροπής? Από τα οικιακά, από την ιχνηλάτηση που από τότε που δέχονται την κριτική μας και κατάλαβαν ότι δεν είναι σε θέση να δώσουν ούτε ένα στοιχείο για το περιβόητο έργο του call center του Nick Greek Hard. Κάθε φορά που μιλάνε για το τέστινγκ, που και αυτό μετά τα οικιακά πήγε περίπατο, προσθέτουν και την ιχνηλάτηση, έτσι για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Την ώρα που σε ολόκληρο τον κόσμο όχι μόνο έχει εξελιχθεί το tracing και συνδυάζεται με αλληλούχηση, αλλά γίνεται επιπλέον και backtracing. Άντε να το πούμε, μπας και το ακούσουν και το ψιλοεφαρμόσουν. Δηλαδή και προς τα πίσω, αυτό είναι το backtracing, για να βρουν την προέλευση. Πώς αλλιώς να σπάσουν αποτελεσματικά οι αλυσίδες μετάδοσης? Τέρμα λοιπόν τα οικιακά. Κατάλαβαν ότι ό,τι ήταν να δώσουν επικοινωνιακά, το δώσαν. Δεν έχουν να δώσουν τίποτα άλλο. Από εδώ και πέρα μόνο προβλήματα μπορεί να δώσουν και να βγάλουν στην επιφάνεια και αυτό που ήδη δημιουργήθηκε. Πώς θα το έλεγαν όμως? Μέχρι που βγήκε ο Άδωνης και το ξεφούρνησε πρώτος σε ερώτηση του Παυλόπουλου στο Open. Το ρώτησε ο Παυλόπουλος, και γιατί δεν ισχύουν κύριε Υπουργέ τα οικιακά και χρειάζονται rapid και PCR? Και απάντησε με έκπληξη.
Μα δεν ξέρετε ότι είναι πιο αξιόπιστα τα rapid? Τόμπολα. Αυτό θα πει με αποστόμωσε. Και εμείς τι λέγαμε? Τη μία το προϊόν είναι τέλειο, λέγαμε. Και μετά φταίμε εμείς που δεν είχαμε καταλάβει ότι δεν είναι τέλειο. Αλλά δεν τελειώσαμε, γιατί ο ιός είναι κινέζικος και πολλοί λένε ότι είναι και κατασκευής, όχι φυσικός. Στην Αμερική γίνεται, αλλά να δεις. Α, Τραμπ. Αλλά το μαρτύριο της επικοινωνίας που υφιστάμεθα καθημερινά είναι, σας το υπογράφω αυτό, γνήσια κινέζικο. Τι ύφος ήταν πάλι αυτό χθες από τον Nick Hard Greek? Για ακούστε τι ακριβώς διευκρινίζει, και εκεί που νομίζετε ότι κάτι καταλάβατε θα δείτε τι σημαίνει αλλάζω ολότελα γραμμή, αλλά το λέω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταλάβετε ότι αλλάζω, αλλά κυρίως να μην φαίνεται πουθενά ούτε ότι άλλαξα, ούτε γιατί άλλαξα, ούτε ποτέ άλλαξα. Για ακούστε. Σε συνέχεια της ενημέρωσης των καθηγητών μας για τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το τι εισηγήθηκε η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων κατά τη σημερινή της συνεδρίας, αλλά και το τι αποφάσισε η κυβέρνηση. Από Δευτέρα 5 Ιουλίου, για τις μετακινήσεις προς τα νησιά, θα απαιτούνται για τους ενήλικες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Για ανήλικους 12-17 ετών, οποιοδήποτε τεστ περιλαμβανομένου του self-test, ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self-test για όλους όσους είναι άνω των 12 ετών. Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και επίσης εξαιρούνται όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών περιφερειακών ενωτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση. Αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, self-test, όπως ήδη ισχύει, αλλά και όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις, σε πορθμία που συνδέουν την υπηρετική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, και αυτοί με τη διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, self-test, θα μετακινούνται αν πρόκειται για εργαζομένους, όπως ήδη ισχύει και με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test πριν τη μετακίνηση και για τους υπόλοιπους. Ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των εισερχομένων? Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται με μια ψηφιακή εφαρμογή, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η οποία θα επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε περίπτωση που έχουμε COVID-free χώρους και τον τεστ σε μεικτούς χώρους, τα rapid test ή το PCR. Θα μπορούν πάντως ζευγάρια, οικογένειες και παρέες να μεταβαίνουν μαζί σε μεικτούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, που σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι θα χρειαστεί να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης και ανεμβολίαστοι το αποτέλεσμα του τεστ rapid PCR. Ένα άλλο ερώτημα που μας τίθεται. Σε χώρους αμιγώς εμβολιασμένων θα μπορούν να μπαίνουν ανεμβολίαστοι ανήλικοι? Στους κλειστούς χώρους, δηλαδή σε θέατρα και σινεμά, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και γήπεδα, οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self-test, υπογεγραμμένη από τους γονείς τους. Επίσης μας τίθεται ερώτημα, γιατί μόνο rapid test PCR στους μεικτούς χώρους και όχι self-test? Δεν τα εμπιστευόμαστε? Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εγκυρότητας, αλλά βεβαίωσης για το αληθές της δήλωσης από ανεξάρτητο τρίτο, καθώς πρόκειται για μη ουσιώδη δραστηριότητα. Άρα ο κίνδυνος ψευδούς δήλωσης είναι πιο αυξημένος. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Λοιπόν, καταλάβατε? Όχι. Πρώτο κομμάτι. Από Δευτέρα 5 Ιουλίου, από μεθαύριο, για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται για τους ενήλικες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid τις τελευταίες 48 ώρες. Ενώ για ανήλικους 12-17 ετών, οποιοδήποτε τεστ περιλαμβανομένου και του self. Συμπέρασμα. Πρώτο. Τα self εξαρτάται από την ηλικία. Δεν το καταλάβατε? Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Να χρησιμοποιείτε τη λογική μας σε ό,τι κάνετε. Δήλωση δεύτερη. Στην επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διενέργεια self-test για όλους όσους είναι άνω των 12 ετών. Συμπέρασμα. Το self δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά εξαρτάται από την κατεύθυνση. Είναι one way και μάλιστα επίστροφο εξαρτώμενο. Όπως λέει και ο ποιητής, σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, όπου Ιθάκη σημαίνει επιστροφή. Δεν καταλάβατε? Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε.
Δήλωση τρίτη. Από το μέτρο εξαιρούνται Εύβοια, Λευκάδα και η Σαλαμίνα, οι κούλουροι κατά τους Αρβανίτες. Καθώς και α. Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών περιφερειακών ενωτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, όπως ήδη ισχύει. Συμπέρασμα. Α. Υπάρχουν νησιά και νησιά. Τα νησιά που είναι κοντά στη θεριά είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα νησιά. Β. Άλλο αν είσαι εργαζόμενος και άλλο αν είσαι τουρίστας. Και Γ. Δεν έχει σημασία το αν πηγαίνω έρχεσαι, αλλά το αν δουλεύεις ή αν δεν δουλεύεις. Τώρα ποιος δουλεύει ποιον είναι άλλο θέμα. Δεν καταλάβατε? Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε. Δήλωση τέταρτη. Όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Μωρέ μοντέλο πνίχτης το φτιάξε. Ή σε προθυμία που συνδέουν την υπηρετική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, αν πρόκειται για εργαζόμενους, όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, πριν τη μετακίνηση για τους υπόλοιπους. Συμπέρασμα, α. Τα self εξαρτώνται από την απόσταση, δηλαδή όταν τα νησιά είναι κοντά το ένα στο άλλο, και β. Όταν τα νησιά είναι κοντά μεταξύ τους και όχι όπως πριν, όταν δηλαδή είναι κοντά σε στεριά, τότε κάνουν όλοι. Είτε δουλεύουν είτε δεν δουλεύουν. Δεν καταλάβατε? Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε. Δήλωση πέμπτη. Σχετικά με τον έλεγχο των εισερχόμενων. Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται με μια ψηφιακή εφαρμογή, όπως ήδη αναφέραμε, η οποία θα επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε COVID-free χώρους και τον τεστ σε μεικτούς χώρους, rapid ή PCR. Συμπέρασμα. Στην εστίαση δεν χρειάζονται self. Και το κυριότερο, προσέξτε, ενώ σε όλο τον κόσμο κυνηγάμε τον ιό που μπορεί να βρίσκεται παντού, στην Ελλάδα υπάρχουν χώροι COVID-free. Δεν καταλάβατε? Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε. Έκτη δήλωση. Στους κλειστούς χώρους, δηλαδή σε θέατρα και σινεμά, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και γήπεδα, οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self υπογεγραμμένη από τους γονείς τους. Συμπέρασμα. Α. Στους κλειστούς χώρους self κάνουν μόνο οι ανήλικοι. Και Β. Μπορούν να μπουν χωρίς τον κηδεμόνα τους, αρκεί να έχουν δήλωση self με την υπογραφή του, δηλαδή το self είναι ηλικιοεξαρτώμενο και κηδεμονοεξαρτώμενο. Δεν καταλάβατε? Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε. Δήλωση 7. Γιατί μόνο rapid ή PCR στους μεικτούς χώρους, είπε ο Nick Hard Greek, και όχι η self μας ρωτάτε, δεν τα εμπιστευόμαστε. Δεν υπάρχει ζήτημα εγκυρότητας, αλλά βεβαίωσης για το αληθές της δήλωσης από ανεξάρτητο τρίτο. Καθώς πρόκειται για μη ουσιώδη δραστηριότητα, άρα ο κίνδυνος ψευδούς δήλωσης είναι πιο αυξημένος. Ο έλεγχος θα γίνεται, κατέληξε ο Nick Hard Greek, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Συμπέρασμα. Α. Με το self υπάρχει κίνδυνος ψευδούς δήλωσης. Για θυμηθείτε τι λέγαμε από την πρώτη μέρα, αλλά εκείνη το χαβά τους. Ο καθένας θα μπορούσε να δηλώσει ψευδός είτε ότι είχε κάνει τεστ και ότι το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, και μάλιστα ακόμη και αν δεν το είχε κάνει, τώρα το παραδέχονται. Και εκεί που λες άντε μπράβο, να σου και η λύση. Το δεύτερο συμπέρασμα. Ο κίνδυνος ψευδούς δήλωσης αποσοβείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Πώς? Δηλώνεις και καταγράφεται ψηφιακά. Δεν καταλάβατε? Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, να πως τεινάζεται η μπάγκα στον αέρα επιδημιολογικά, γονιδιωματικά και στην ιχνηλάτιση, και τελικά βγήκε έξω ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο, με τα αυτοδιαγνωστικά οικιακά, και να τα αποτελέσματα, τα βλέπουμε τώρα. Έχουμε αποκλιμάκωση, αλλά την ίδια ώρα λέμε ότι είμαστε και γεμάτοι και ανεβαίνει η Δέλτα. Τι περιμένουμε, να φτάσουμε στην Ωμέγα? Τώρα που καταλάβαμε τι θα επακολουθήσει και μάλιστα σύντομα, επιχειρούμε να το μαζέψουμε. Αλλά αντί να το μαζέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να γλιτώσει κόσμος, το καθυστερούμε για να μην φανεί ότι αναδιπλωνόμαστε. Έλεος, παιδιά, εκεί στην Επιτροπή λίγη τσίπα δεν βλάπτει. Καταλαβαινόμαστε όλοι. Οι αντιφάσεις δεν είχαν τελειωμό, διότι η Βάνα Παπαευαγγέλου και ο Νίκ Γκρικ Χαρδαλιάς δεν τα βρήκαν ούτε για τα εμβόλια. Τονίζεται ότι η χορήγηση μιας μόνο δόσης εμβολίου για τα εμβόλια που συστήνονται δύο δόσεις δεν επακεί, δεν καλύπτει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου COVID και του Μητρώου Εμβολιασμένων, από τους 4
4.840.000 πολίτες που έχουν εμβολιαστεί ως σήμερα με μία δόση, μόλις το 0,28% έχει νοσήσει από COVID-19 μετά τον εμβολιασμό του. Συνεπώς τα εμβόλια λειτουργούν και πετυχαίνουν να προσφέρουν την ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτόν τον ύπουλο, σε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Ναι, αλλά να συνεννοηθείτε, γιατί η Βάνα Παπαευαγγελού το είπε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν και οι δύο δόσεις, όχι μία δόση, και να περάσουν και 15 μέρες. Γιατί αλλιώς, με την πρώτη δόση, όπως είπε ο Νίκ Χαρντ-Γκρικ, ενός εμβολίου που αποδεικνύεται ότι και με τη δεύτερη δόση θέλει πολύ προσοχή, διότι αν νοσήσεις, θα νοσήσεις ελαφρά. Τελεία. Για το αν εξασφαλίζεις τη μη νόσηση, δεν κολλά κτλ., υπάρχουν πολλά να πει κανείς. Δηλαδή πλήρως τη μετάδοση ότι, ότι την εμποδίζει δεν είναι. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι διαφορετικά μηνύματα στην ίδια ενημέρωση. Και δημιουργείς μια ψευδαίσθηση ασφαλείας ότι είναι ασφαλές και εκθέτεις σε κίνδυνο αυτούς και τους άλλους περισσότερο από πριν. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπεις κάποιον με ένα τσίμπημα και με δύο σε άτυπο ασυμπτωματικό. Ωστόσο, λόγω της ψευδαίσθησης ότι έχει ανοσία, εξαιρείται και από τον έλεγχο. Δεν θα έχει έλεγχο. Σε μια περίοδο που η Δέλτα θα επικρατήσει, είναι πολύ περισσότερο μεταδοτική. Όπως είπαν σήμερα οι ειδικοί, όχι το ίδιο θανατηφόρα, αλλά μεγαλώνει τη δεξαμενή. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Μεγαλώνει τη δεξαμενή, επειδή είναι πολύ περισσότερο μεταδοτική. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα της Επιτροπής, από την κυρία Πάπα Ευαγγέλου για τη μετάλλαξη τύπου Δέλτα, τι ακριβώς είπε για αυτή τη μετάλλαξη? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το ECDC υπολογίζουν ότι το μεταλλαγμένο αυτό στέλεχος θα επικρατήσει σε όλο τον πλανήτη μέσα στον Αύγουστο. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι 100% πιο μεταδοτική από τον αρχικό ιό που βρήκαμε στην Γιουχάν, αλλά και 40-60% πιο μεταδοτική σε σύγκριση με την βρετανική μετάλλαξη που σημαντικά συνέτεινε στο τρίτο πανδημικό κύμα που χτύπησε την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας στις αρχές του 2021. Ιδιαίτερα αυξημένη φαίνεται να είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση της μετάλλαξης Δέλτα, ενώ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δεν παρατηρείται αύξηση επαναλαμβανλήσεων σε άτομα με προηγηθής ανόσηση COVID-19. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ECDC, η επικράτηση της μετάλλαξης αυτής θα έχει σαν αποτέλεσμα τη νέα αύξηση των κρουσμάτων που θα αφορά κυρίως σε ανεμβολίαστους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός για τους πλήρως εμβολιασμένους, αλλά ψηλός έως και πολύ ψηλός για πολίτες μη πλήρως εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους. Άρα, παιδιά, με τέτοια αντιφατικότητα θα φτιάξουμε ασυμπτωματικούς τους εμβολιασμένους χωρίς έλεγχο. Υγειονομικό παραπέτασμα, με λίγα λόγια, φτιάχνετε εδώ, μην μπερδεύεστε, με τα πιστοποιητικά υγειονομικών φρονημάτων.